τα χέρια της και κατά τη δική σας έκφραση ένα δυνατό όπλο και θα το μεταφέρω και εδώ στην παρουσία σας για να το επιβεβαιώσετε ή να με διορθώσετε αν έχω κάνει λάθος. Αντιλαμβάνομαι με βάση τις διαδικασίες εξ όσων γνωρίζω, όταν λάβει μια συντεχνία την εξουσιοδότηση και το ναι από τη βάση της για απεργία, δεν σημαίνει ότι πάτε αύριο και κλείνετε τα σχολεία και πάτε σε απεργία. Απλά το έχετε ως εργαλείο σε περίπτωση που χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε. Ξεκάθαρο, όπως το έχετε θέσει. Ωραία. Να το διευκρινίσουμε, γιατί παίρνει και κόσμος τηλέφωνα. Όχι, δηλαδή δεν θα πάρω το μωρό μου στο σχολείο την Παρασκευή, επειδή είπαν ναι στην απεργία. Δεν είναι έτσι. Είναι θέμα του εκλεγμένου διοικητικού συμβουλίου να πάρει την απόφαση. Χωρίς αυτή την απόφαση, της η συντεχνία περί. Ο νόμος περί συντεχνιών μας απαγορεύει να πάρουμε το έσχατο μέτρο. Να. Μπορεί να πάρουμε όλα τα άλλα μέτρα εκτός από αυτό. Ενώ τώρα. Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΜΕΚ με αυτό το ποσοστό που νομίζω στέλνει μηνύματα. Ένα 90% στέλνει μηνύματα. Εκεί περιμένουμε όλοι να είναι το αποτέλεσμα το σημερινό. Γιατί κοιτάξτε, ο κόσμος, ο εκπαιδευτικός κόσμος στέκεται στο πλευρό μας, γιατί έχει αντιληφθεί πλήρως την ουσία για την οποία έχουμε αντιδράσει. Υπάρχει και πολύ όμως σκληρή κριτική από την κοινή γνώμη. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφού πρώτα υπάρχουν 2-3 σημεία που έχουν βγει στην επιφάνεια σήμερα, δεν ξέρω πώς, και θα ήταν καλά να τα ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως. Άκουσα και κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ναι. Αυτό με το μυστική συνάντηση και λοιπά. Υπάρχει μια φημολογία, κυκλοφορεί σε ειδησιογραφικά site από το πρωί. Εν τη έβαλα πολύ αυτήν. Να σας πω έτσι, να σας εξομολογηθώ, αλλά είμαι υποχρεωμένη να σας ρωτήσω ότι υπήρχε μυστική, επειδή δεν πήγατε λέει στη Βουλή, συναντηθήκατε μυστικά. Δυστυχώς έγιναν κάποιες συμπτώσεις σήμερα, σας πω, ο Γιάννος φαντάζομαι έτρεχε και τα διάφορα της ψηφοφορίας. Ναι. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ που μίλησα μαζί το πρωί έπρεπε να κάνει μια ιατρική εξέταση ο άνθρωπος. Ναι, και εγώ μίλησε σήμερα για έναν προσωπικό αισθάνθηκα θέμα. Λίγο πιο ελεύθερο πουλί αφού πήραμε την άδεια χθες. Είμαστε 2 μέρες στα σχολεία. Έπρεπε να τρέξω και εγώ το απόγευμα. Έχουμε τις συνελεύσεις μας και κάποια θέματα που προέκυψαν στα σχολεία. Επίγοντα θέματα και πρέπει να ασκήσουμε αυτό το συνδικαλιστικό μας ρόλο. Οπότε μίλησα το πρωί με τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα που θα παρευρίσκονταν αυτοί. Οπότε είχαμε μερικά θέματα που ήταν έτσι. Άρα δεν υπήρξε κρίσιμα. Μυστική συνάντηση όχι, με τον κύριο Χαμπιαούρη. Νομίζω ίσως να έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Χαμπιαούρη. Αλλά αυτό αλλά δεν θα είναι μυστική. Όχι, επιβάλλεται γιατί λέγεται πάνω στην απόφαση. Σας έχει καλέσει. Επίσημα, ξέρετε, από ό,τι γνωρίζω στη Βουλή έχει απευθύνει την πρόσκληση η κυρία Έγλη Παντελάκη και την οποία και αποδέχθηκε ο κύριος Καραλάμπος. Απλώς ξέσπηρα μετά τα 3 email στον προσωπικό μου λογαριασμό με το εκείνο το. Εντάξει, θα συζητήσουμε αυτό μετά. Είναι το αμέσως επόμενο, κύριε Φιλάκη. Πήρα και ένα email πιο επίσημο που έλεγε ότι αν θέλουμε οι εκπαιδευτικές οργανώσεις οποιαδήποτε διευκρίνηση ή κάτι να συζητήσουμε επί της πρόσκλησης, να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό Παιδείας και τη Διευπουργική Επιτροπή. Και βεβαίως εμείς θα το πράξουμε. Όμως σήμερα να σας πω κάτι. Χθες διαδικαστικά εμείς το οτιδήποτε αφορά την απόφαση του Υπουργού είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα με πολύ έτσι ευγένεια και μην νομίζετε ότι ξεπερνούμε το γεγονός ότι για τρίτη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει μια προσπάθεια. Το εκτιμάτε, ναι. Βεβαίως, το εκτιμούμε αφάνταστα, χωρίς να σημαίνει αυτό τίποτα επί της ουσίας. Γι' αυτό είπαμε για να είμαστε νυφάλιοι και ήρεμοι και χωρίς τις σκοτούρες της σημερινής μέρας. Αύριο το παραπέμπουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτό για τις αποφάσεις. Μάλιστα. Για αυτή την απόφαση όμως, εστάλει ένα email στον κάθε καθηγητή και στον κάθε δάσκαλο στο δικό του email. Και ακούσαμε από τον Λεόντο τον Χρυσοδούρτο συνάδελφο να μας μεταφέρει καταγγελία που έκανε ο κύριος Χαραλάμπος εκ μέρους της ΠΟΕΔ για προσπάθεια από πλευράς Υπουργού να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία. Κοιτάξτε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, από ψες δεχθήκαμε δεκάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα από εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτό. Και εγώ σήμερα το πρωί επικοινώνησα πρωί-πρωί με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ναι. Νομίζω μόλις της είπα. Ποιος είμαι, μου λέει, δεν χρειάζεται να μου πείτε, ήδη το ξέρω το θέμα και ήδη το διερευνώ. Άρα τη χάνει διερεύνηση. Τη χάνει διερεύνηση γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα ένας εργοδότης μπορεί να αποστείλει ένα email νομένο ότι το έχει στον υπάλληλο του για εργασιακό θέμα. Υπηρεσιακό. Υπηρεσιακό θέμα. Όμως το συγκεκριμένο θέμα
δεν είναι υπηρεσιακό. Και επειδή ίσως τα emails αξιοποιήθηκαν μέσα από ένα σύστημα εκπαιδευτικού προγραμματισμού, στο οποίο για να κάνεις εγγραφή και να σου στείλει πίσω έναν κωδικό για να το ενεργοποιήσεις, αυτό είναι θέμα που θα διερευνηθεί. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Να βρούμε και την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλώ, την παραγωγή, να ακούσουμε και τη δική της. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι. Καταρχήν, γιατί δεν στάλθηκαν και τα προηγούμενα. Ναι, διερωτήθηκα το ίδιο πράγμα, κύριε Φυλακτού. Με την ίδια λογική, εάν ο Υπουργός, το Υπουργείο, ήθελε να ενημερώσει τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν, δεν θα έπρεπε να στείλει και στις 23 Αυγούστου για την πρόταση, δεν θα έπρεπε να στείλει και στις 4 Ιουλίου. Ναι, δηλαδή και ούτε ο κάθε Υπουργός να ενημερώνει τον κάθε εκπαιδευτικό. Κοιτάξτε, είναι. Αγνοείστε τους εκπροσώπους τους, τους εκμηδενίζεις. Δηλαδή, αύριο το σχέδιο αξιολόγησης θα στέλνει ο Υπουργός προσωπικά στον κάθε εκπαιδευτικό τι περιλαμβάνει το σχέδιο. Όχι. Και ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα σήμερα να απαντήσει στον Υπουργό Παιδείας και να του πει: ξέρετε, γιατί μου το στείλατε εμένα, εγώ έχω εκλεγμένους εκπροσώπους, με αυτούς θα διαβουλευτείτε. Και βεβαίως πάμε στο τρίτο και σημαντικό, που πραγματικά μας στενοχώρησε και την ίδια ώρα μπορώ να πω έτσι μας εξόργησε και λίγο. Το να είσαι μια μέρα πριν από μια διαδικασία δημοκρατικότητα του εκπαιδευτικού κόσμου και να του στέλνεις όχι μόνο την πρόταση και ένα συνοδευτικό κείμενο. Παρένεσης. Ναι, που λέει είμαι βέβαιος ότι αυτό. Θεωρώ ότι προσωπική μου άποψη είναι, ήταν ένα μεγάλο λύστημα από την πλευρά του Υπουργείου και του ίδιου του Υπουργού. Και αν δείτε την εκτίμηση που εκφράσαμε χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία και αισθανόμαστε πραγματικά μια τεράστια ευθύνη σήμερα για το ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει ένα επόμενο βήμα, ένα τρίτο βήμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και την ίδια ώρα αμέσως την επόμενη στιγμή γκρεμίζεται όλη αυτή η προσπάθεια με αυτό που έγινε χθες. Άρα στα εννοείται emails. Ότι ο ένας χτίζει και άλλος χαλά και με αποτέλεσμα να μένετε κι εσείς στον ίδιο παρονομαστή. Βεβαίως. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα και ξέρετε. Σε όλες τις προσπάθειες που έγιναν, με ανάλογο τρόπο έγιναν και στις τρεις προσπάθειες. Είχαμε χτίσιμο και γκρέμισμα την ίδια ώρα. Όχι από εμάς παντός, όμως αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, όχι στο παρά ένα ή στο παρά. Είμαστε στο και δέκα. Είμαστε στο και δέκα. Τέτοια πράγματα και να σας, δεν μπορούν να γίνονται. Για να σας πω και κάτι έτσι με όλη την ειλικρίνεια. Εγώ πάντως αν ήμουν ένας εκπαιδευτικός που θα πήγαινα σήμερα για να μην δώσω την εξουσιοδότηση στην οργάνωσή μου. Με αυτό με κάνει να πάω να πω, όχι, θα τη δώσω τελικά. Γιατί είναι κάτι που μπορεί να προσβάλλει και τον εκπαιδευτικό. Τι σου το στέλνω αυτό το πράγμα σήμερα. Τι θα αποφασίσει ο εκπαιδευτικός στη βάση αυτού, θα πάει να ψηφίσει αυτό, ή θα ήταν ο στόχος. Είναι ολίσθημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς επικεντρωνόμαστε, ήδη καλέσαμε τον κόσμο. Στις 1.30 θα ξεκινήσει η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση, η οποία βάσει του καταστατικού γίνεται ξεχωριστά στις επαρχίες. Θα γίνει ενημέρωση των μελών, θα αφουγκραστούμε τα μέλη και από τις 3 μέχρι τις 6 θα γίνει η ψηφοφορία. Εντάξει, είναι θαρρυντικά τα μήνυματα. Ναι. Είμαι υποχρεωμένη επίσης να θέσω υπόψη σας την άποψη που φιλοξενείται στο Sigma Live του εκλογικού αναλυτή του κυρίου Νάση Ορεινού. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ο κύριος Ορεινός χαρακτηρίζει απαράδεκτο τον τρόπο ψηφοφορίας σας. Και αναφέρεται, αντιλαμβάνομαι, στην ΟΕΛ ΜΕΚΜΕΝ, αλλά ίσως θα μπορείτε κι εσείς να απαντήσετε για τη δική σας διαδικασία. Χαρακτηρίζει άκρως αντιεπιστημονικό τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ψηφοφορία των εκπαιδευτικών για τη λήψη απεργιακών μέτρων σε καμία χώρα του κόσμου και ποτέ σε θέματα εκλογών ή δημοψηφισμάτων, λέγει, δεν ανακοινώνεται αποτελέσματα πριν κλείσουν οι κάλπες. Για τη διαρροή του σαρωτικού ναι στην ΟΕΛΜΕΚ. Σε αυτό αναφέρεται. Και δεύτερον, ότι η διεξαγωγή. Στις 11. Στις 11 κλείσαν οι κάλπες, έτσι. Άρα ανακοινώθηκε μετά. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ήταν 9 με 11. Ωραία. Η διεξαγωγή ψηφοφορίας έπρεπε να γίνει, λέγει, από ανεξάρτητο οργανισμό για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα του αποτελέσματος. Κοιτάξτε, δικαιούται ο καθένας να εκφράζει την άποψή του, όμως τα καταστατικά των εκπαιδευτικών οργανώσεων είναι εγκεκριμένα από την Εύφορωση Τεχνιών. Και υπάρχει, για διεξαγωγή. Βεβαίως. Και μάλιστα οι εφορευτικές επιτροπές καθορίζεται από ποιους είναι, υπάρχουν οι κατάλογοι, είναι όλα ελεγμένες οι διαδικασίες. Και εμείς σήμερα. Άρα εσείς προχωρείτε βάσει καταστατικού. Βεβαίως. Και εμείς σήμερα να σας το πω ότι το καταστατικό μας εμάς είναι λίγο διαφοροποιημένο από την ΕΛΜΕΚ. Εμείς στείλουμε σε κάθε επαρχία και έχουμε ένα εκλογικό κέντρο όταν είναι για τέτοια θέματα. Κανονικά εφορευτικές επιτροπές, υπάρχουν τα πάντα, παραβάδες, κάλπες, ψηφοδέλτια, σφραγισμένα
και γίνεται εκεί η ενημέρωση και στη συνέχεια η εκλογική διαδικασία. Αλλά μην παρεμβαίνει κανένας σε αυτά τα θέματα αν δεν μελετήσει τα καταστατικά μας, τα οποία περνούν από την εύφορο συντεχνείο. Λοιπόν, επίσης, υπάρχει το εξής ερώτημα στον κάθε γονέα αλλά και μαθητή που είναι σαν αμένα κάρβουνα αυτή τη στιγμή. Περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι οι γονείς. Όλοι μας είμαστε. Και ενώ παρά οι μαθητές, συγκριτικά με τους μαθητές. Γιατί οι μαθητές ίσως να το εκμεταλλεύονται και λίγο. Το λέγω χαριτολογώντας, γιατί μου λένε τα μωρά μου, θα πάμε σχολείο. Δεν νομίζω να είναι όμως ο λόγος που μας στήριξαν χτες οι μαθητές που έκανε στην εκπομπή σας, γιατί. Όχι, πραγματικά ήταν... με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα που είδα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Πήρε η ΟΕΛ με και εντολή, ενδεχομένως θα φανεί και στην κάλπη ποια εντολή θα πάρετε εσείς. Εάν η εντολή είναι και η δική σας, ναι, σε μια απεργία, εάν χρειαστεί. Πώς αυτό συνάδει με την μελέτη των αποφάσεων του Υπουργικού, κατά πόσον σας ικανοποιεί ώστε να αναστείλετε κάποια δικά σας μέτρα, έστω και αν δεν έχει παγωποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού, για να πάτε σε ένα διάλογο. Να βρεθεί τέλος πάντων μία λύση ή τουλάχιστον να ανοίξει ο διάλογος για να βρεθεί μία λύση. Γιατί αυτό, τώρα δεν συνομιλείτε καν. Αυτό το ζήτημα που γίνεται σήμερα είναι καθαρά διαδικαστικό. Μάλιστα. Εάν θα γίνει επί της ουσίας, θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απάντηση όμως η ξεκάθαρη που μπορούμε να δώσουμε όχι μόνο στους γονείς και στον κάθε πολίτη, είναι η υπευθυνότητα με την οποία θα χειριστούμε και αυτή την αποφάση, γιατί εγώ θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια για κάτι. Ο όγκος της πορείας διαμαρτυρίας, και ξεκινώ από το συντριπτικό 90 και πλέον της 100 της ΟΕΛΜΕΞ, πιστέψετε μας ότι εμάς που είμαστε στην πρώτη γραμμή μας δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες πάνω στην πλάτη μας. Δηλαδή, ναι, με νιώθουμε μια ικανοποίηση από αυτό, αλλά την ίδια ώρα αισθανόμαστε ότι η σωστή διαχείριση, η υπεύθυνη διαχείριση, η σοβαρότητα πολλαπλασιάζονται με πάρα πολλούς, με πολύ μεγάλους ρυθμούς, εφόσον ο κόσμος πλέον δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη. Και αυτό το πράγμα, να είναι βέβαιοι όλοι, θα το διαχειριστούμε με σύνεση και είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε να χρησιμοποιήσουμε. Άρα θα είναι το ίστατο μέτρο. Το ίστατο, ακριβώς το ίστατο. Γι' αυτό και βλέπετε, εμείς ξεκινήσαμε προχθές, πήραμε κάποια μέτρα. Στην έγνοια μας όμως θα είναι πάντοτε τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε εκεί που είναι κατορθωτό τα παιδιά να μην τα πλήξουμε καθόλου ή το λιγότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, γιατί το είχα πει πριν και είμαι και εγώ υποχρεωμένη να το θέσω υπόψη, υπάρχει μια μερίδα κόσμου και παίρνουμε και εμείς μηνύματα οι οποίοι δεν σας στηρίζουν, δεν στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ μηνύματα που έχουμε λάβει στην εκπομπή. Θα ήθελα να ρωτήσετε τους εκπαιδευτικούς να μας πούν τι κάνουν αυτές τις 11 ώρες που είναι απαλλαγμένοι από τις 35, δουλεύουν τις 24. Γιατί υποτίθεται θα έπρεπε να προσέχουν τους μαθητές, αλλά ανταυτού κάθονται οι μαθητές, κάνουν σκασιαρχείο, εδώ λέει κάνουν μπορεί και τσιγάρα, καυγάδες, ίσως να κάνουν και άλλα πράγματα στις τουαλέτες. Τι κάνουν? Και γιατί πρέπει να δουλεύουν μόνο 24 περιόδους την εβδομάδα? Είναι κάτι το οποίο επί καθημερινής βάσεως, μαζί με τα μηνύματα στήριξης που παίρνουμε για σας, παίρνουμε και τέτοιου είδους μηνύματα. Και είναι αυτόν ακριβώς που έγινε μια προσπάθεια και από το Υπουργείο Παιδείας και από τον ίδιο τον Υπουργό. Όταν έβγαινε και ανερούσε και εξευτέλιζε και χλέβαζε εντός εισαγωγικών το εξοδιδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, το οποίο το είδατε σήμερα. Οι σακούλες με τα βιβλία είναι εκεί, είναι εξοδιακτικό έργο. Ρωτήστε τους συνέλφους σας που ήταν εκεί να δουν τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Αλλά εγώ θα απαντήσω αντισταθμιστικά. Με τον ίδιο τρόπο, εάν βγει αύριο ο υπεύθυνος του ΣΥΓΜΑ εδώ και λέει ότι η κυρία Χριστοφίδου αυτό και αυτό, θα πάρετε και εσείς την απάντηση ότι μα η κυρία Χριστοφίδου 2 ώρες εργάζεται. Κάνετε 3 ώρες εκπομπή εδώ. Εργάζεται 3 ώρες την εκπομπή και της δίνεται χ μισθό. Ο τραπεζικός υπάλληλος που είναι στο ταμείο, την ώρα που δεν έχει πελάτες, θεωρείται ότι εργάζεται την ώρα που βγάζει από το ταμείο και δίνει λεφτά ή παίρνει λεφτά. Τη στιγμή που δεν παίρνει πελάτης μέσα, δεν κάνει τίποτε. Άρα, έτσι, μπορεί να κάνει 1000 μπορεί να κάνει το filing του. Κάνει... Ναι, θίγει όμως ο τηλεθεατής ότι ενώ θα έπρεπε. Ναι, έχετε υπό την ευθύνη είτε την παιδονομία είτε 1000 άλλα πράγματα. Έχουμε κάποια αποτελέσματα στα σχολεία που φανερώνουν, σύμφωνα με τον τηλεθεατή, ότι δεν αξιοποιείται εκείνο τον χρόνο της απαλλαγής, ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία του σχολείου. Ο υπάλληλος της τράπεζας που διαπραγματεύεται με τον πελάτη για το δάνειο και του εξηγεί, εκείνη τώρα κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι δεν εργάζεται.
Αυτό που λέτε όμως με τα αποτελέσματα, προχτές μέσα στη Βουλή και το γενικό ελεχτή και το λέω, γι' αυτό τον προκαλούσαμε να κοπιάσει στο θεσμικό διάλογο, του καταρρύψαμε πολλά από εκείνα που έλεγε. Μίλησε πολλή ώρα και δεν είχαμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα, αλλά τα 3-4 χαρακτηριστικά παραδείγματα που του καταρρύψαμε ενώπιον και φιλοξενουμένων και καναλιών ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Όχι για να δείξουμε ότι ο άνθρωπος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, για να δείξουμε ότι ίσως κάποια πράγματα βγαίνουν έξω παραποιημένα ή κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονται σωστά. Επομένως, εγώ και το θέμα των αποτελεσμάτων, κύριε Χριστοφίδου, θα το πω όπως το είπαμε σας στη Βουλή. Στις έρευνες υπάρχουν 6 δείχτες. 6 δείχτες επιτυχίας. Το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 και το 6. Το 5 και το 6 είναι το υψηλό επίπεδο. Και στο 5 και το 6 έχουμε παιδιά. Έχουμε ποσοστό μαθητών που είναι και στο 6 και στο 5. Πού τα έμαθαν αυτά τα παιδιά? Και τους είπα ότι το στίχημα των ερευνών είναι να χτίσεις τις γέφυρες ανάμεσα στους δείχτες επιτυχίας. Αν έχεις πολλά παιδιά που απέτυχαν, είναι στο 1, στο 2, στο 3, να χτίσεις γέφυρα εκπαιδευτική, παιδαγωγική, να τα μεταφέρεις στη δεύτερη βαθμίδα, στην τρίτη και ούτω καθεξής. Ένα απλό παράδειγμα. Στην Κύπρο, περηφανευόμαστε και καλά κάνουμε, είμαστε η χώρα με το λιγότερο ποσοστό drop-out των μαθητών, δηλαδή αυτοί που φεύγουν πριν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Έχουμε γύρω στο 8, το πολύ 10%. Οι άλλες χώρες έχουν 20%. Σημαίνει ότι εμάς ένα επιπλέον 10% των παιδιών που θα έφευγαν από το σύστημα και καλά κάνουν και δεν φεύγουν, είναι μέσα και προσμετρούνται στις έρευνες. Δεν θέλουμε να φύγουν τα παιδιά αυτά και να πάμε και εμείς στο 20% για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα μας. Ναι. Θέλουμε να τα έχουμε μέσα και να τα βοηθήσουμε να προχωρήσουν όσο μπορούν περισσότερο. Νομίζω υπάρχουν εκεί στο θεσμικό διάλογο που θα πάμε, όπου θα μιλούμε με τεχνοκράτες και δεν θα μιλούμε με την κοινή γνώμη, που καλά κάνει και αντιλαμβάνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάποια πράγματα, αλλά η κοινή γνώμη, ξέρετε, σε 2 εβδομάδες το πολύ αυτό το θέμα θα το έχει ξεχάσει. Όπως ξεχάσαμε και τόσα άλλα που έγιναν. Εμείς όμως που είμαστε αυτοί οι οποίοι πληγήκαμε ως προς την αξιοπρέπεια, ως προς το έργο που επιτελούμε, αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Και αν μου επιτρέπετε, δεν υπάρχει σε κανένα επάγγελμα, δεν είναι όλοι άριστοι. Το γεγονός ότι σε κάθε επαγγελματική ομάδα υπάρχει κάποιος ο οποίος υπερβαίνει εαυτόν για να τα βγάλει εις πέρας. Και όσοι είστε γονείς και έχετε παιδιά στα σχολεία, είμαι σίγουρη ότι έστω θα σας έτυχε και ένας εκπαιδευτικός ο οποίος λέτε αμάν. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σας έτυχαν και εκπαιδευτικοί που μιλήσατε μαζί τους για τα παιδιά σας, οι οποίοι έχετε διαπιστώσει ότι χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια πράγματα για το δικό σας παιδί, τα έκαναν. Οπότε, εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν μπορούμε να κυρώνουμε όλους τους εκπαιδευτικούς, επειδή ίσως να υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν καλά. Ούτε να κυρώνουμε όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους, επειδή μπορεί να έχει κάποιον ο οποίος αστυνομικούς. Ή όλους τους αστυνομικούς και να τους απαξιώνουμε. Και λίγο σεβασμό στο σύνολο της επαγγελματικής ομάδας. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος εργάζεται και εγώ έχω μια άλλη. Και δεν σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει οι ανεπαρκείς, για να το επαναφέρω, θα πρέπει να τους καλύπτουμε. Περιμένετε, κυρία Χριστοφίδου, τώρα μας δίνετε μια πάσα, γιατί διασυνδέθηκε το γεγονός ότι εμείς πήγαμε στα σχολεία τώρα και ζητούμε ασφάλεια και υγεία με τη διαφορά που έχουμε τώρα με το Υπουργείο. Κυρία Χριστοφίδου, 29 Μαΐου στη σύσκεψη που έγινε και το πρόβλημα ξεκίνησε 2 Ιουλίου. Ξεκάθαρα τοποθετηθήκαμε για κάποια πράγματα τα οποία είδαμε όλοι ότι ένα ολόκληρο καλοκαίρι δεν έγινε τίποτα και υπάρχει αυτή η κατάσταση στα σχολεία. Επίσης, εγώ το έλεγα και από αυτό το στούντιο, θεωρούμε ότι 3 του Σεπτέμβρη οι δάσκαλοι που πέρασαν το κατόφλι και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ήταν ευθύνη του Υπουργείου, αν εγώ ήμουν από αυτούς που λένε ανεπαρκής, έστω και αν ο φάκελος μου είναι τέλειος, το ότι το Υπουργείο είχε τον τρόπο να με πάρει και εμένα μια απόσπαση πάνω, να κάνω κάτι άλλο, να μην είμαι με τα παιδιά. Αυτά τα θέματα είναι ευθύνη τους και εμείς πλέον από αυτούς θα ζητήσουμε τις ευθύνες. Δεν θα δεχτούμε να μας τα φορτώσει κανένας ξανά. Στις 2.30 είναι το δημοψήφισμά σας. Στις 1.30 είναι η ενημέρωση και στις 3.00.
μη φύγετε ακόμα. Έχω μια τηλεφωνική που ίσως να θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, ίσως να μην θέλετε γιατί δεν είναι, σας αφορά με κάποιο τρόπο. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Χθες είχαμε κάποιες καταγγελίες για την ειδική εκπαίδευση. Από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Γιατί ενώ μιλούσαν για ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης, είχαμε καταγγελία και περίπτωση κατά την οποία έδωσαν σε μία συνοδόν δύο παιδάκια, το ένα στην προδημοτική και το άλλο στη δημοτική, ενώ είναι εγκεκριμένο το ένα παιδάκι και αποκλειστική σύνοδο. Καταλάβετε. Πληθαίνουν οι καταγγελίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες, κύριε Φυλάχτου. Μία απελπισμένη μητέρα προβαίνει αυτή τη στιγμή και θα προβεί σε νέα καταγγελία για το δικό της παιδί, το οποίο επίσης είναι εγκεκριμένο για αποκλειστικό σύνοδο και θα μας εξηγήσει γιατί, για ευνόητους λόγους και για προστασία. Δεν λέμε ούτε επαρχία, ούτε καθορίζουμε ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Το μόνο ότι είναι στη δημοτική εκπαίδευση. Δημόσια θα την και δώσω. Έδωσαν σε μία συνοδόν και το δικό της παιδί και έναν άλλον να το, τη μοιράζονται, αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες της μάνας και θέλησε να βγει να τα πει. Καλά κάνει. Καλώς σας μεσημέρισε στον αέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία. Είμαστε ανοιχτοί, φυσικά. Να ακουστώ δημόσια. Λοιπόν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι δύο παιδάκια τα οποία ενώ ήταν ενδυμένα για την προσωπική του σύνοδο σχολικής βοηθών. Αποκλειστική σύνοδο. Έρχεται το κουτιόν παιδείας εκ των υστέρων να αλλάξει την απόφαση του και να αφήσει μόνο μία σύνοδο για τα δύο παιδάκια τα οποία έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Και έναν παιδάκι είναι εκεί. Κάποιο σύνδρομο και κλινικές κρίσεις και το δεύτερο με εγκεφαλική παράλυση και πάλι σοβαρή μορφή επιληψίες. Λοιπόν, έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα το Υπουργείο. Το Υπουργείο γνωρίζει ακριβώς και τις δύο περιπτώσεις, το βαθμό του προβλήματος και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση, συγγνώμη, η στάση που τηρείται από μέρους του Υπουργείου δείχνει μεγάλη επιπολαιότητα. Γιατί δεν μπορούν, γιατί κατά τη δική σας άποψη, εσείς ξέρετε το ιατρικό θέμα του παιδιού σας, γιατί είναι δύσκολο, γιατί ήταν αναγκαίο και σωστά η αρχική απόφαση ήταν για αποκλειστικό σύνοδο για το παιδί σας. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα? Δηλαδή, για παράδειγμα, το να, είναι το θέμα της σύνοδου που δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα ή ο σύνοδος πανταχού παρών. Ναι. Είναι και ο κύριος Φυλακτού εδώ. Που ίσως... Θα σας δώσω κάποια συμβουλή την οποία να την τηρήσετε, σας παρακαλώ. Δεν είναι συνδικαλιστική, αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας και σας επιβεβαιώνω ότι και σήμερα αυτά τα θέματα έπρεπε να χειριστώ σε κάποια σχολεία. Θα σας πω επίσης ότι αυτό που λέτε σήμερα αντιβαίνει σε αυτό που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι ενισχύεται από τις εξοικονομήσεις έχουν εγκρίνει 60 συνοδούς. Και θα σας δώσω την εξής συμβουλή. Το παιδί σας δεν έχει συνοδό επειδή το είπατε εσείς ή η κυρία Χριστοφίδου ή εγώ. Έχει συνοδό αποκλειστικό γιατί πέρασε από μια επαρχιακή επιτροπή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υπάρχει απόφαση για αυτό το πράγμα. Μην αποδεχθείτε, οι διευθυντές μας εμάς έχουν οδηγίες να μην αποδέχονται στα προφορικά αυτό το πράγμα. Θα ζητήσετε ως μητέρα, γιατί σας λέω ο διευθυντής δεν το αποδέχεται, να σας το δώσουν γραπτός. Να σας ρωτήσω, σας έδωσαν γραπτός ότι ο σύνοδος θα μοιραστεί ή ήταν τηλεφωνικός? Σας το έδωσαν γραπτός. Στη σχολική εφορία, ναι. Αγνοώντας όλα τα δυστυχία. Ναι, σας το έδωσαν γραπτός όμως. Τηλεφώνησα στη σχολική εφορία. Εγώ θέλω να έχετε εσείς στα χέρια σας ως μητέρα ένα χαρτί που να λέει ότι αυτό το παιδάκι, το οποίο εγκρίθηκε στη στάδε τάδε για ένα σύνοδο, αποφασίσαμε να το μοιράσουμε με το τάδε. Αυτόν μη δεχθείτε να αλλάξει το καθεστώς που είναι εγκεκριμένο το παιδί σας προφορικά. Να αναλάβουν την ευθύνη να είναι γραπτός. Σας το έχουν δώσει γραπτός? Λοιπόν, για να σας δώσω να καταλάβετε, να σας εξηγήσω. Την προηγούμενη χρονιά, εντάξει, ήταν και τα δύο παιδιά εγκεκριμένα με τη δική του σύνοδο. Το κάθε ένα παιδάκι με δικό του σύνοδο. Το κάθε ένα παιδάκι με τη δική του σύνοδο.